Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Όμνια στις 2. Σε εξέλιξη συγκεντρώσει το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια. Καλούν ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ, Σύλλογοι Φοιτητών και Κινήσεις Μαθητών. Ολοκληρώθηκε χθες στις 8 και 4 η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίαζε προκειμένου να λάβει τα τελικά μέτρα. Μετά από ένα τριήμερο τηλεδιασκέψεων, ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση μέσω email τα πολυαναμενόμενα νέα μέτρα που προβλέπουν. Απόλυση 30.000 δημοσίων υπαλλήλων τους επόμενους 3 μήνες μέσω εφεδρείας για 1 χρόνο. Για τις κύριες συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ, περικοπή 20%. Για τις κύριες συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ που λαμβάνουν ασφαλισμένοι κάτω των 55 ετών, προβλέπεται περικοπή 40%. Το αφορολόγητο κατεβαίνει στα 5.000 ευρώ, άνοιγμα λοιπόν κλειστών επαγγελμάτων, άμεση αποκρατικοποίηση λοιπόν δέκο. 24 ώρια απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς που ξεκίνησε σήμερα στις 5 το πρωί ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής. Πιο συγκεκριμένα, ΑΜΕΛ, Μετρό, 24 ώρες, ΙΣΑΠ, Ηλεκτρικός, 24 ώρες, ΕΘΕΛ, Λεωφορεία, 24 ώρες, ΙΛΠΑΠ, Τρόλεϊ, 24 ώρες, ΤΡΑΜΣΑ, 24 ώρες, ΟΣΕ, Τρένο, 24 ώρες, ΤΡΕΝΟΣΕ, Προαστιακός, 24 ώρες και ΕΚΕ Αεροπλάνα, από τις 12.30 έως τις 3.30. Και τα ταξί αποφάσισαν να κατέβουν επίσης σε ταυτόχρονη 24 ώρες απεργία. Το μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς που λειτουργεί κανονικά είναι τα πλοία. Οι απεργίες είναι πολύ πιθανό να συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απαγορεύει στη ΔΕΗ να εισπράξει φόρους αλλά και να κόψει το ρεύμα. Ο δικηγόρος Αθηνών και νομικός σύμβολος της Λόγου, κ. Παναγιώτης Χασιώτης, επισημαίνει ότι σύμφωνα με την υπαριθμόν 1934-1998 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις λεγόμενες τότε παρκοεταιρείες του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες έκαναν έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων και επέβαλαν και τα σχετικά πρόστιμα σε ιδιώτες, η ΔΕΗ δεν δικαιούται να εισπράττει φόρους και να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πελάτες της, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλουν το τέλος ακινήτων. Παράλληλα, ούτε οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες, πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε εισπράξη φόρων ή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Δικάζεται σήμερα ο ολικός αρνητής στράτευσης Ευάγγελος Μιχαλόπουλος. Ο ολικός αρνητής στράτευσης Ευάγγελος Μιχαλόπουλος έχει βρεθεί από το Μάη του 2007 στο στόχαστρο του στρατιωτικού μηχανισμού για την άρνησή του όχι μόνο να εκπληρώσει τη θητεία του, αλλά και για την ευρύτερη πολιτική του αντιπαράθεση με το στρατό. Το Φλεβάρι του 2010 δέχεται την πρώτη καταδικαστική απόφαση από το στρατοδικείο του Ρουφ. Σήμερα, στο στρατοδικείο του Ρουφ, εκδικάζεται η έφεσή του στην πρωτόδικη καταδίκη που του έχει επιβληθεί. Εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης του Ευάγγελου Μιχαλόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου στο Καφενείο Κολεκτίβα Εργασίας στο Παγκάκι. Στα διεθνή. Οι αρχές της πολιτείας Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν στην εκτέλεση του Τρόι Ντέβις, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την δολοφονία ενός αστυνομικού. Η υπόθεση είχε προσελκύσει διεθνή προσοχή και τέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Ο Ντέιβις εκτελέστηκε στις 11:08, 6:08 ώρα Ελλάδας, με θανατηφόρο ένεση, σε φυλακή στο Τζάκσον της Τζόρτζια, καθώς το ανώτατο δικαστήριο, έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, απέρριψε την τελευταία έφεση της υπεράσπισης. Οι συνήγοροι του Ντέιβις, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός λευκού αστυνομικού το 1989, είχαν καταγγείλει ότι οι στοιχεία που ανέκυψαν μετά την καταδίκη στην έσχατη των ποινών αποκάλυψαν πως πολλές από τις πληροφορίες που οδήγησαν στην απόφαση ήταν εσφαλμένες, παραπλανητικές και ανακριβείς, γεγονός που θέτει υποθεμελιώδη αμφισβήτηση την καταδίκη και την επιβολή της θανατικής ποινής. Αυτό ήταν το μεσημεριανό δελτίο του Όμνια TV στις 2. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό μεσημέρι.